Τρίτη φιλοκαλία. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, σελής 200, λόγησε 150 κεφάλαια. Β. Περί προσευχής. Η συγκεφαλίωση κάθε αδεγαθής επιμέλειας και η κορυφή των κατορθωμάτων είναι η επιμονή στην προσευχή με την οποία αποκτούμε και τις άλλες αρετές, καθώς ο Θεός που τον επικαλούμαστε μας απλώνει το χέρι του σε βοήθεια. Κατά την προσευχή γίνεται στους αξίους κοινωνία της μυστικής ένωσης, της μυστικής ενέργειας του Θεού και συνάφεια της διαθέσεώς τους προς την αγιότητά του, όπως και του νου προς τον Κύριο με άρρητη αγάπη. Έδωσες, λέει ο ψαλμοδός, εφροσύνη στην καρδία μου. Ψαλμός 4:8. Και ο ίδιος ο Κύριος λέει: η βασιλεία των ουρανών βρίσκεται μέσα σας. Λουκά 17:21. Το να βρίσκεται εσωτερικά η βασιλεία, τι άλλο σημαίνει παρά το ότι η ουράνια εφροσύνη του πνεύματος φανερώνεται με ενέργεια στις άγιες ψυχές, γιατί οι άξιες ψυχές με την ενεργό κοινωνία του πνεύματος που εδώ ήδη δέχονται τον αραβόνα και τα προήμια της απολαύσεως και της χαράς και της πνευματικής εφροσύνης, την οποία θα μετάσχουν μέσα σε αιώνιο φως οι Άγιοι στη Βασιλεία του Χριστού. Κάτι αντίστοιχο εννοεί και ο Θείος Απόστολος που λέει: ο Θεός μας παρηγορεί στη θλίψη μας για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψη με την παρηγορία που παίρνουμε οι ίδιοι από το Θεό. Β. Κορινθίους 1-4. Αλλά και το ρητό: η καρδία μου και η σάρκα μου αναγάλιασαν στην παρουσία του ζώντος Θεού. Ψαλμός 83-3. Όπως και το η ψυχή μου θα χορτάσει σαν απολυπαρό και θρεπτικό φαγητό. Ψαλμός 62-6. Και τα όμοια έχουν το ίδιο νόημα και υπενήσονται την ενεργό εφροσύνη και παρηγορία του πνεύματος. 19. Όπως μεγαλύτερο από τα άλλα είναι το έργο της προσευχής, έτσι χρειάζεται και περισσότερο κόπο και φροντίδα εκείνος που έχει έρωτα για αυτήν, μην τυχόν τον εξαπατήσει η κακία χωρίς να το καταλάβει. Γιατί εκείνους που φροντίζουν για μεγαλύτερα αγαθά, τους προσβάλλει και ο πονηρός περισσότερο. Γι' αυτό ο προσευχόμενος χρειάζεται πολύ νύψη για να παρουσιάζει κάθε μέρα περισσότερους καρπούς αγάπης και ταπεινοφροσύνης, απλότητας και αγαθότητας, όπως επίσης και διακρίσεως, καθώς θα παραμένει καρτερικά στην προσευχή. Οι καρποί αυτοί θα κάνουν φανερή την προκοπή και την επίδοσή τους στα θεία, ενώ θα παρακινούν και τους άλλους τον ίδιο ζήλο. 20. Ο Θείος Απόστολος διδάσκει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Α. Θεσσαλονικής 5:17. Και να επιμένουμε στην προσευχή, όπως επίσης και ο Κύριος με εκείνο που είπε: πόσο περισσότερο ο Θεός θα αποδώσει το δίκαιο σε εκείνους που τον παρακαλούν νύχτα μέρα. Λουκά 18:7. Με το αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Ματθαίου 26:41. Πρέπει λοιπόν πάντοτε να προσευχόμαστε και να μην λαθυμούμε. Λουκά 18:1. Όπως λοιπόν εκείνος που επιμένει καρτερικά στην προσευχή διάλεξε το σπουδαιότερο έργο, έτσι πρέπει να αναλάβει μεγάλον αγώνα και ανέκδοτη ευψυχία για το λόγο ότι η κακία φέρνει πολλά εμπόδια στην επίμονη προσευχή, δηλαδή ύπνο, ακιβία, βάρος του σώματος, εκτροπή των λογισμών, ακαταστασία του νου, ατονία και τα λοιπά τεχνάσματα της κακίας. Έπειτα θλίψεις και εξεργέρεις των πονηρών πνευμάτων πολεμούν σφοδρά εναντίον μας και αντιστέκονται και εμποδίζουν να πλησιάζει το Θεό η ψυχή εκείνη που αληθινά ζητεί το Θεό ακατάπαυση. 21. Εκείνος που επιμελείται την προσευχή πρέπει να δείχνει ανδρεία με κάθε προθυμία και νύψη, με υπομονή και αγωνία ψυχής και κόπο του σώματος, χωρίς να χαλαρώνει και να αφήνεται στις εκτροπές των λογισμών ή στον πολύ ύπνο ή στην ακιδεία, στην ατονία και στη σύγχυση, ή να μεταχειρίζεται θορυβώδεις και απρεπείς φωνές ή να παραδίνει σε κάτι τέτοιο τη διάνοιά του, μένοντας ικανοποιημένος μόνο με την παραπεταμένη ορθοστασία στην προσευχή και στη γονικλησία, ενώ έχει το νου του να περιπλανιέται μακριά από όσα γίνονται. Γιατί αν δεν αγωνίζεται να έχει καθαρή νύψη, ώστε από τη μία να εναντιώνεται στους περιττούς λογισμούς, απ' την άλλη να τους εξετάζει σχολαστικά και να τους ανακρίνει με μεγάλη ακρίβεια, και αν δεν
ποθεί θερμά πάντοτε τον Κύριο, τίποτε δεν τον εμποδίζει να δελεάζεται κρυφά με ποικίλους τρόπους από τον πονηρό, ή ακόμη και να υπερηφανεύεται εις βάρος εκείνων που δεν μπορούν να επιμένουν άλλο στην προσευχή και με τα τεχνάσματα αυτά του πονηρού να διαφθείρει την καλή εργασία της προσευχής και να τη θυσιάζει στον πονηρό δαίμονα. 22. Αν την προσευχή μας δεν την καταστολίζουν η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η απλότητα και η αγαθότητα, τότε η προσευχή μας αυτή, μάλλον το πρόσχημα αυτό της προσευχής, πολύ λίγο μπορεί να μας ωφελήσει. Και αν δεν το λέμε αυτό μόνο για την προσευχή, αλλά και για κάθε κόπο και μόχθο, παρθενία ή νηστεία ή αγρυπνία ή ψαλμωδία ή διακονία ή οποιαδήποτε εργασία που κάνουμε χάρη της αρετής, αν δεν δούμε ότι έχουμε μέσα μας τους καρπούς της αγάπης, της ειρήνης, της χαράς, της πίστης, της μακροθυμίας, της ευπροσυγορίας, δεν ωφεληθήκαμε διόλου από τους κόπους. Γιατί τους κόπους τους υπομένουμε για την ωφέλεια των καρπών. Αν δεν βρίσκονται μέσα μας οι καρποί της αγάπης, είναι περιττή κάθε εργασία. Ώστε αυτοί που δεν έχουν μέσα τους αυτούς τους καρπούς δεν διαφέρουν διόλου από τις πέντε μωρές παρθένες, οι οποίες επειδή δεν είχαν από αυτό τον κόσμο μέσα στην καρδιά τους το πνευματικό λάδι, δηλαδή την ενέργεια των παραπάνω αρετών με τη δύναμη του πνεύματος, ονομάστηκαν μωρές και αποκλείστηκαν με αξιοθρήνητο τρόπο από το βασιλικό νυμφώνα. Μαθαίου 25:2-17. Χωρίς να ωφεληθούν διόλου από τον κόπο της παρθενίας. Όπως όταν καλλιεργείται το αμπέλι, όλη η επιμέλεια και ο κόπος γίνονται με την ελπίδα των καρπών, και αν δεν παραχθούν καρποί αποδεικνύεται μάταια η όλη εργασία, έτσι αν με την ενέργεια του πνεύματος δεν δούμε μέσα μας καρπούς αγάπης, ειρήνης, χαράς και το λοιπόν που απαριθμεί ο Απόστολος Γαλάτας 5:22, και αν αυτό δεν το ομολογούμε με κάθε εσωτερική βεβαιότητα και πνευματική αίσθηση, τότε αποδεικνύεται περισσότερο ο κόπος της παρθενίας, της προσευχής, της ψαλμωδίας, της νηστείας και της αγρυπνίας. Γιατί όπως είπαμε, οι κόποι αυτοί και οι προσπάθειες της ψυχής και του σώματος πρέπει να γίνονται με ελπίδα πνευματικών καρπών, ενώ η καρποφορία των αρετών είναι απόλαυση πνευματική με άφθαρτη δονή που ενεργείται από το πνεύμα με τρόπο ανέκφραστο μέσα σε πιστές και ταπεινές καρδιές, ώστε οι κόποι και οι προσπάθειές μας θεωρούνται αυτό που είναι, δηλαδή κόποι και προσπάθειες, ενώ οι καρποί, αν τώρα κανείς από έλλειψη γνώσεως την εργασία και τον κόπο του τα νομίζει καρπούς του πνεύματος, ας μην αγνοεί ότι εξαπατά και περιπλανά τον εαυτό του και έτσι τον στερεί από τους μεγάλους πράγματι καρπούς του πνεύματος. 23. Όπως εκείνος που είναι όλος παραδεδομένος στην αμαρτία πράττει σαν φυσικά τα παραφύση πάθη της ατιμίας, δηλαδή την ασέλγεια, την πορνεία, την πλεονεξία, το μίσος, τη δολιότητα και τις λοιπές εκδηλώσεις της κακίας με απόλαυση και ειδονή, έτσι και ο αληθινός και τέλειος χριστιανός, όλες τις αρετές και όλους τους υπερφυσικούς καρπούς του πνεύματος, δηλαδή την αγάπη, την ειρήνη, την υπομονή, την πίστη, την ταπείνωση και όλα τα χρυσά, όλο το χρυσό πράγμα τη γένος των αρετών τα πραγματοποιεί σαν φυσικά με μεγάλη απόλαυση και πνευματική ειδονή, άκοπα και εύκολα, και δεν μάχεται πλέον εναντίον των παθών της κακίας, γιατί λυτρώθηκε τελείως από τον Κύριο και δέχτηκε από το αγαθό πνεύμα στην καρδιά του την τέλεια ειρήνη και αγαλία του Χριστού. Αυτός είναι εκείνος που προσκολήθηκε στον Κύριο και έγινε ένα πνεύμα με Αυτόν. Α. Κορινθίων 6:17-24. Εκείνοι που από ανοριμότητα δεν μπορούν ακόμη να επιδοθούν τελείως στο έργο της προσευχής, αυτοί πρέπει να αναλάβουν την υπηρεσία των αδελφών με ευλάβεια και πίστη και φόβο Θεού, σαν να υπηρετούν εντολή του Θεού, πνευματική υπόθεση, και όχι σαν να περιμένουν μισθό και δόξα ή ευχαριστία από ανθρώπους. Επίσης, να μην γογγίζουν διόλου, ούτε να υψηλοφρονούν ή να αμελούν και να χαλαρώνουν. Έτσι δεν θα απλώνεται και δεν θα διαφθείρεται το αγαθό αυτό έργο, αλλά μάλλον με ευλάβεια το φόβο, με την ευλάβεια το φόβο και τη χαρά θα γίνεται ευπρόσδεκτο από τον Θεό. 25. Πόση είναι η θεϊκή εσπλαχνία απέναντί μας,
Με πόσο μεγάλη φιλανθρωπία και αγαθότητα έκανε συγκατάβαση στους ανθρώπους ο Κύριος, ώστε υποσχέθηκε να μην παραβλέψει κανενός αγαθού έργου το μισθό, αλλά να μας ανυψώσει από τις μικρές τις μεγάλες αρετές, έτσι που και ένα ποτήρι κρύο νερό, αν δώσει κανείς, να μην το στερήσει την ανταποδοσή. Γιατί είπε, όποιος δώσει σε κάποιον ένα ποτήρι κρύο νερό, μόνο επειδή είναι μαθητής μου, σας βεβαιώνω ότι δεν θα χάσει το μισθό του. Ματθαίου 10:42. Και πάλι, εφόσον το κάνατε σε έναν από αυτούς, εμένα το κάνατε. Ματθαίου 25:40. Μόνο ό,τι γίνεται και γίνεται γιατί το θέλει ο Θεός και όχι για δόξα ανθρώπινη. Γιατί ο Κύριος μόνο επειδή είναι μαθητής μου, δηλαδή από φόβο και αγάπη Χριστού, και κατηγορώντας εκείνους που κάνουν το καλό, επιδεικτικά κατέληξε, σας βεβαιώνω ότι δεν θα πάρουν άλλη ανταμοιβή. Ματθαίου 6:2. Βεβαιώνοντας έτσι το λόγο του με αμετάκλητη απόφαση. 26. Η απλότητα πριν απ' όλα και η ωφέλεια, η αγάπη του ενός προς τον άλλον, η χαρά και η ταπείνωση αστεθούν με κάθε τρόπο σαν θεμέλιο στην αδελφότητα, για να μην υπερηφανευόμαστε και γογγίζουμε ένας κατά του άλλου και έτσι κάνουμε ανώφελο τον κόπο μας. Εκείνος που αδιάλειπτα επιμένει με καρτερία στις προσευχές, να μην υπερηφανεύεται εις βάρος εκείνου που δεν μπορεί να κάνει το ίδιο, και εκείνος που είναι δοσμένος στη διακονία να μην γογγίζει εναντίον εκείνου που σχολάζει στην προσευχή. Αν συμπεριφέρονται οι αδελφοί μεταξύ τους με τέτοια απλότητα και καλή διάθεση, θα πηγαίνει το περίσσευμα όσων προσεύχονται στο υστέρημα όσων διακονούν. Και το περίσσευμα όσων διακονούν στο υστέρημα όσων προσεύχονται, ώστε να επέρχεται ισότητα σύμφωνα με το ρητό. Όποιος μάζεψε πολύ δεν του περίσσεψε, και όποιος μάζεψε λίγο δεν του έλειψε. Β' Κορινθίους 8:14-15. 27. Τότε γίνεται το θέλημα του Θεού πάνω στη γη όπως στον ουρανό, όταν, όπως είπαμε, δεν υπερηφανευόμαστε ο ένας κατά του άλλου, και όταν όχι μόνο χωρίς ζηλοτυπία αλλά και με απλότητα είμαστε ενωμένοι με αγάπη, ειρήνη και χαρά μεταξύ μας, και θεωρούμε την προκοπή του πλησίον σαν δική μας και την έλλειψη σαν δική μας ζημία. 28. Εκείνος που στην προσευχή είναι οκνηρός και στην υπηρεσία των αδελφών οθρός και αμελής, αυτός ονομάζεται καθαρά από τον Απόστολο Αργός και κρίνεται ανάξιος, και γι' αυτό το και το ψωμί του. Ο Αργός είπε ούτε να τρώει. Β' Θεσσαλονικής 3:10 και αλλού. Τους αργούς τους μισεί και ο Θεός, και ο αργός ούτε πιστός μπορεί να είναι. Επίσης στη Σοφία λέγεται, η αργία δίδαξε πολύ κακία. Σοφία Σιράκ 33:28. Πρέπει λοιπόν καθένας σε οποιοδήποτε έργο κάνει κατά το θέλημα του Θεού να παρουσιάζει καρπούς και να δείχνει ζήλο, έστω και σε ένα από τα καλά έργα, για να μην βρεθεί ολότελα άκαρπος και γίνει τελείως αμέτωχος των αιωνίων αγαθών. 29. Σε εκείνους που λένε ότι είναι αδύνατο να φτάσουμε στην τελειότητα και να απαλλαγούμε ολότελα από τα πάθη ή και να επιτύχουμε τη μετοχή και πλήρωση του αγαθού πνεύματος, είναι ανάγκη να φέρουμε μαρτυρία από τις Θείες Γραφές και να δείξουμε ότι δεν ξέρουν καλά και ότι δεν λένε το σωστό και την αλήθεια. Έτσι ο Κύριος λέει, να γίνεστε τέλειοι όπως ο ουράνιος πατέρας σας είναι τέλειος. Ματθαίου 5:48. Και θέλω όπου είμαι εγώ να είναι εκείνοι μαζί μου και να θεωρούν τη δόξα μου. Ιωάννου 17:24. Αυτά είναι λόγια εκείνου που είπε, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου δεν θα πάψουν να ισχύουν. Ματθαίου 24:35. Ιδού ίδιο νόημα έχουν και τα λόγια του Αποστόλου, για να παρουσιάσουμε κάθε άνθρωπο τέλειο σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού. Κολασσίες 1:28. Και ώσπου να καταλήξουμε όλοι στην ενότητα που δίνει η πίστη και την επίγνωση του Υιού του Θεού, να γίνουμε όριμοι και να φτάσουμε στην τελειότητα και το μέτρο της που είναι ο Χριστός. Εφεσίων 4:13. Όταν λοιπόν έτσι αποβλέπουμε στην τελειότητα, πετυχαίνουμε δύο κάλλιστα πράγματα. Πρώτον, ότι αναλαμβάνοντας εντατικό και αδιάκοπο αγώνα τρέχουμε προς το τέρμα με την ελπίδα της κατακτήσεως αυτής της καταστάσεως και της κορυφής, και δεύτερον, δεν κυριευόμαστε από την αλαζονία αλλά μετριοφρονούμε και θεωρούμε τους εαυτούς μας μικρούς επειδή δεν φτάσαμε ακόμη στην τελειότητα. 30. Εκείνοι που τα λένε αυτά βλάβουν πάρα πολύ την ψυχή με τρεις τρόπους. Πρώτον,
γιατί φανερώνονται ότι αποσπούν, απιστούν στις θεόγνωστες γραφές. Δεύτερον, καθώς δεν οικειώθηκαν τον ανώτερο και τέλειο σκοπό του χριστιανισμού, ούτε αγωνίζονται να φτάσουν σε αυτόν, δεν μπορούν να καταλάβουν κόπο και επιμέλεια ή να έχουν πείνα και δίψα για τη δικαιοσύνη. Ματθαίου 5:6. Αλλά μένοντας ικανοποιημένοι από τα εξωτερικά σχήματα και ήθη και από κάποια μικρά κατορθώματα, υστερούν στη μακάρια ελπίδα και τελειότητα για την τέλεια κάθαρση των παθών. Και τρίτον, καθώς νομίζουν ότι έφτασαν στην κορυφή με την κατόρθωση λίγων, όπως είπαμε, αρετών, και καθώς δεν δείχνουν σπουδή προς την τελειότητα, όχι μόνο ελάχιστα μπορούν να έχουν ταπείνωση και πτωχία και συντριβή καρδίας, αλλά και δεν παρουσιάζουν καθημερινή προκοπή και ανάβαση, επειδή δικαιώνουν τον εαυτό τους πιστεύοντας ότι ήδη πέτυχαν το σκοπό τους. 31. Εκείνους που νομίζουν αδύνατη αυτή την τελειότητα που συντελείται στους ανθρώπους με ενέργεια του πνεύματος και που είναι η κενή κτήση, Β' Κορινθίους 5:17, της καθαρής καρδιάς, ο Απόστολος παρομοιάζει σαφώς με εκείνους που δεν αξιώθηκαν να μπουν στη γη της Επαγγελίας λόγω της απιστίας τους και γι' αυτό άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Εβραίων 3:17-18. Και βέβαια, ότι ήταν τότε εξωτερικά η γη της Επαγγελίας, αυτό είναι για μας μυστικά η απολύτρωση από τα πάθη που ο Απόστολος έδειξε ότι είναι τέλος κάθε εντολής. Εβραίων 9:15. Αυτή είναι η όντως αληθινή γη της Επαγγελίας και για αυτήν μας παραδόθηκαν όλες εκείνες οι προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό ο Θεσπέσιος Παύλος, θέλοντας να εξασφαλίσει τους μαθητές ώστε να μην κυριευτεί κανείς από απιστία, λέει: «Προσέχετε αδέλφια μου, μήπως κανείς από εσάς έχει πονηρή καρδιά γεμάτη απιστία και απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό». Εβραίων 3:12. Με άλλη λέξη, απομακρυνθεί δεν εννοεί την άρνηση του Θεού, αλλά την απιστία στις υποσχέσεις του. Εξηγώντας λοιπόν αλληγορικά τις προτυπώσεις της Παλαιάς Διαθήκης και συγκρίνοντάς τες με την αλήθεια, συνεχίζει: «Ποιοι πίκραιναν το Θεό με την παρακοή τους? Δεν ήταν όλοι όσοι έφυγαν από την Αίγυπτο με την καθοδήγηση του Μωυσή? Με ποιους αγανάκτησε ο Θεός επί 40 χρόνια? Δεν ήταν με όσους αμάρτησαν και γι' αυτό άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο? Για ποιους ορκίστηκε ο Θεός και δεν θα μπουν στη γη και δεν θα τους έδινε για ανάπαυση, αν όχι για όσους απεδίθησαν? Και βλέπουμε ότι δεν μπορούσαν να μπουν εξαιτίας της απιστίας τους». Εβραίων 3:16-19. Και ο Παύλος προσπεθέτει: «Ας φοβηθούμε λοιπόν μήπως με όλο που έχουμε την υπόσχεσή του και δεν μπούμε στον τόπο της αναπαύσεως που ετοίμασε κανείς από σας βρεθεί απ' έξω. Γιατί και εμείς δεχτήκαμε τη χαρμόσυνη είδηση όπως εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το άκουσμά της, γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε θα μπούμε στον τόπο της αναπαύσεως». Εβραίων 4:1-3. Και μετά από λίγο πάλι προσθέτει: «Ας φροντίσαμε λοιπόν να μπούμε σε εκείνη την ανάπαυση για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιθίας». Εβραίων 4:11. Και ποια είναι η αληθινή ανάπαυση των χριστιανών παρά η απολύτρωση από τα αμαρτωλά πάθη και η πλήρης και ενεργής κατοίκηση του αγαθοποιού πνεύματος μέσα στην καθαρή καρδιά? Έτσι, οδηγούντας πάλι ο Παύλος τους μαθητές στην πίστη, λέει: «Ας προχωρήσουμε με ειλικρινή διάθεση και με βεβαιότητα στην πίστη μας, με καθαρμένη την καρδιά από κάθε πονηρία». Εβραίων 10:22. Λέει επίσης: «Πόσο περισσότερο το αίμα του Ιησού θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο, έτσι ώστε να μπορούμε να λατρεύουμε τον ζώντα και αληθινό Θεό». Εβραίων 9:14. Αρμόζει λοιπόν για την υποσχεμένη άμετρη αγαθότητά του Θεού με τα παραπάνω λόγια να ομολογούμε σαν ευγνώμονες δούλοι και να θεωρούμε αληθινές και βέβαιες τις επαγγελίες του, ώστε και αν από κνηρία ή από αδυναμία προαιρέσεως δεν προσφέραμε τους εαυτούς μας όλους διόλους στο Θεό, ούτε επιδιώξαμε τα μεγάλα και τέλεια μέτρα της αρετής, τουλάχιστον να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάποιο έλεος για τον ορθό και αδιάστροφο φρόνημά μας και την υγιή πίστη μας. 32. Το έργο της προσευχής και του λόγου, όταν γίνεται όπως πρέπει, είναι ανώτερο από κάθε αρετή και εντολή.
και μάρτυρας, γι' αυτό είναι ο ίδιος ο Κύριος που έχει πάει στο σπίτι της Μάρθας και της Μαρίας, και ενώ η Μαρία ήταν απασχολημένη στη φιλοξενία του, η Μαρία κάθισε κοντά στα πόδια του και απολάμβανε την αμβροσία από τη θεία εκείνη γλώσσα. Όταν την κατηγόρησε η αδελφή της ότι δεν την βοηθεί και γι' αυτό πήγε στο Χριστό, αυτός προτάσσοντας το κυριότερο και το δευτερεύον είπε: «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και αγωνιάς για τόσα πολλά, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Η Μαρία έκανε την καλή εκλογή και δεν θα της αφαιρεθεί ποτέ. Ούτε σου καφερεθήσετε από αυτής». Λουκά 10:38-42. Αυτό το είπε επειδή επέρυπτε το έργο της ο ίδιος της διακονίας, αλλά για να... Όχι ότι επειδή απέρριπτε το έργο της διακονίας, αλλά για να προτάξει το μεγαλύτερο από το μικρότερο. Διαφορετικό πως ο ίδιος δεχόταν τη διακονία. Ή πάλι πως διακόνησε και ο ίδιος όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, Ιωάννου 13:5. Όπου τόσο απέφυγε να εμποδίσει τη διακονία, ώστε έδωσε εντολή στους μαθητές να κάνουν ο ένας στον άλλον σύμφωνα με το δικό του παράδειγμα. 13 Ιωάννου 13:14-15. Μπορείς ακόμη να δεις και τους Αποστόλους που ενώ στην αρχή υπηρετούσαν την τράπεζα των πιστών, κατόπιν προέκριναν το μεγαλύτερο έργο, δηλαδή την προσευχή και το λόγο. Είπαν λοιπόν, δεν είναι σωστό να αφήσουμε το λόγο του Θεού και να διακονούμε στα τραπέζια, ας εκλέξουμε άνδρες που εμφορούνται από Άγιο Πνεύμα και να τους τοποθετήσουμε στην υπηρεσία αυτή. Εμείς θα αφοσιωθούμε στο έργο του Λόγου και στην προσευχή. Πράξεων 6:2-4. Βλέπεις ότι προέκριναν τα πρώτα από τα δεύτερα, αν και γνώριζαν ότι και τα δύο είναι βλαστοί μιας αγαθής ρίζας.